Ένα απίστευτο περιστατικό ξυλοδαρμού με πρωταγωνιστέ, πέντε συνολικά άνδρε και έναν ανήλικο μεθυσμένο κορίτσι, σημειώθηκε το βράδυ τη Κυριακή στο Ρέθυμνο. Όλα ξεκίνησαν από τη στιγμή που η 17χρονη Ρεθμιώτησα μεταφέρθηκε μεθυσμένη στο σπίτι τη από έναν φίλο τη, ο οποίο ήταν στην ίδια παρέα με την κοπέλα σε σπίτι δυτικά του Ρεθύμνου, όπου οι ανήλικοι και ο φίλο τη διασκέδαζαν καταναλώνοντα αλκοόλ. Κατά τη μεταφορά της κοπέλα στο σπίτι της έφτασε και ο νεαρός αδελφός της μαζί με φίλους του, ο οποίος βλέποντας την αδελφή του σε άσχημη κατάσταση από το αλκοόλ, εξοργίστηκε τόσο πολύ που αποφάσισε να πάει στο σπίτι που ήταν νωρίτερα η αδελφή του για να ζητήσει εξηγήσεις από τον φίλο της. Νωρίτερα όμως και πριν τα αίματα ανάψουν για τα καλά, ο αδελφός και η παρέα του μετέφεραν το μεθυσμένο κορίτσι στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε πως ήταν σε κατάσταση οξίας μέθης. Ακολούθω, οι νεαροί άντρε, έχοντα και οι ίδιοι καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο με προορισμό το σπίτι όπου νωρίτερα βρισκόταν η αδελφή του. Στο δρόμο όμω προ το χωριό, συνάντησαν τον 39χρονο ιδιοκτήτη του σπιτιού και πατέρα του ανήλικου φίλου τη κοπέλα. Τότε τώρα κινητοποιήσαν και με βίαιο τρόπο φέρεται να προφασίστηκαν πω θα τον οδηγήσουν στο νοσοκομείο προκειμένου να διαπιστώσει και ο ίδιο ποια ήταν η κατάσταση τη ανήλικη. Ο αδελφός, οι φίλοι του και ο πατέρας αντί τελικά να κατευθυνθούν με το αυτοκίνητο προς το νοσοκομείο έστρεψαν προς την αστυνομία. Με αποτέλεσμα ο πατέρας να εξοργιστεί ακόμα περισσότερο όταν συνειδητοποίησε πως οι νεαροί ήθελαν να τον παραδώσουν στις αστυνομικές αρχές. Φτάνοντα έξω από το αστυνομικό μέγαρο, ο αδελφό και οι φίλοι του άρχισαν να ξυλοκοπούν ανελαίητα τον πατέρα, κυριολεκτικά κάτω από τη μύτη τη αστυνομία. Όπω ήταν φυσικό, οι αστυνομικέ δυνάμει επενέβησαν άμεσα, μεταφέροντα του θερμόεμους άνδρες στην υποδιεύθυνση ασφαλεία, όπου και διαλευκάνθηκε η υπόθεση για το τι είχε προηγηθεί. Εξάλλου, στο μεσοδιάστημα είχαν ήδη ενημερωθεί οι αστυνομικέ αρχέ και για το περιστατικό τη μεταφορά του ανήλικου κοριτσιού στο νοσοκομείο. Το αποτέλεσμα ήταν η κοπέλα, που ήταν σε κατάσταση οξία μέθης, να παραμείνει στο νοσοκομείο για ένα 24ωρο και όλοι οι υπόλοιποι να βρεθούν ενώπιον τη δικαιοσύνη. Σήμερα, ο αδελφός του κοριτσιού και οι τέσσερι φίλοι του δικάστηκαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου κατηγορούμενοι για παράνομη βία και παραβάση του νόμου περί ενώ ο πατέρα, που συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, αφέθηκε ελεύθερο μέχρι ότου να προσδιοριστεί δικάσιμο.